ο οποίος ενώ έχει πάρει το πτυχίο του, δεν το έχει πάρει, έχει περάσει τις εξετάσεις, δεν του δίνει το πτυχίο. Γιατί, Μαρία? Θα ήταν έτοιμος, υποτίθεται, για τελετή ορκωμοσίας. Ωστόσο, έχει ένα χρέος στη φοιτητική εστία. Τι έχει ένα χρέος? Στη φοιτητική εστία. Γιατί πληρώνει στη φοιτητική εστία? Πληρώνει στη φοιτητική εστία ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό το ακούω για πρώτη φορά. Γιατί όλοι, να πληρώνει όλοι φοιτητική... πληρώναμε. Γιατί πληρώναμε στη φοιτητική εστία? Όταν πηγαίναμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Αυτό σημαίνει. Ανεξαρτήτως από το αν δεν έχει πατέρα, γιατί έχει χάσει τη ζωή του, έχει μητέρα η οποία είναι σε νοσοκομείο, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται. Υποχρεώνει ένα παιδί να πληρώνει. Μα πληρώνει. Μάλιστα, 100, μικρό το ποσό σου λέει, ρε φίλε, 150 ευρώ είναι. Και του λες ότι αν δεν εξοφλήσεις, δεν σου δίνω το πτυχίο. Θα μας το εξηγήσει ο ίδιος. Ο Λαβρέντης Κουρελάς είναι μαζί μας, φοιτητής. Λαβρέντη, καλή Λαβρέντη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Λαβρέντη. Λαβρέντη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ δεν είσαι, αγόρι μου, για να πούμε, ελάτε να μαζέψουμε τα λεφτά, να τα δώσουμε στο Λαβρέντη για να πάρει το πτυχίο του. Γιατί εσύ πολύ σωστά λες, εγώ διαφωνώ με αυτή τη διαδικασία, ακόμα και να τα είχα δεν θα τους τα δίνα. Και να σου πω κάτι, και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Σ' ακούμε τώρα. Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα δεν είναι το χρηματικό ποσό των 100 και των 150 που, που χρωστάω εγώ. Όχι, κινδυνεύει, δεν του το δίνω. Το ζήτημα παιδί. Είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ένας κανονισμός, ο οποίος πετάει δεκάδες φοιτητές εκτός νηστεία επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Ένας κανονισμός ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να δίνεις ετησίως 150 ευρώ για τα δίκλινα στις φοιτητικές εστίες της Λάρισας, βασικά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γιατί το ίδιο ισχύει και για Τρίκαλα Καρδίτσα, και 400 ευρώ ετησίως για τα μονόκλινα. Μισό λεπτό, πληρώνεις και τη διαμονή δηλαδή στην εστία? Εννοείται, τη διαμονή σου ετησίως κάθε χρόνο που δικαιούσε το δωμάτιο. Εσένα το χρέος σου, σε πολλά εισαγωγικά τώρα, χρέος για ένα φοιτητή, για να τρώει στην εστία, εν πάση περιπτώσει, το χρέος σου αφορά δηλαδή στη διαμονή, για να καταλάβουμε? Στη διαμονή, ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ άλλο θέλω να πω. Και σου είπαν, λένε, δεν παίρνει πτυχίο αν αυτό το είναι. Αυτό είναι. Σου λένε δηλαδή. Στο είπαν έτσι. Ότι δώσαμε στα 150. Ναι. Ήταν δεκάδες οι φοιτητές τους οποίους δεν τους δίνανε κλειδί για το λόγο ότι δεν είχαν τα χρήματα να πληρώσουν. Μάλιστα. Αλλά εδώ και εσύ. Αυτό με παρέμβαση του Φοιτητικού Συλλόγου των Εστιών εκεί πέρα το πήραν κάπως πίσω και μετά από λίγους μήνες τώρα εγώ αντιμετωπίζω αυτή την. Αυτό το τείχος, θα το πούμε και έτσι, με το να μην μου δίνουν το πτυχίο. Είναι φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Το παιδί Θεσσαλίας. Έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και πρέπει να ορκιστεί για να πάρει το πτυχίο. Για να μπορεί μετά να βγει στη ζωή. Δηλαδή το ερώτημα είναι αν εσύ δεν πληρώσεις αυτό το ποσό. Δεν του το δίνουν ένα δεν χρόνο. Δεν θα το πάρεις το πτυχίο, Λαβρέντη, αυτό σου λένε. Ένα χρόνο είναι η καθυστέρηση αυτή, Λαβρέντη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τα χαρτιά τα κατέθεσα εδώ και ένα μήνα. Μάλιστα. Αλλά εγώ έχω ολοκληρώσει από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο, όλες τις υποχρεώσεις μου. Εγώ εκείνη την περίοδο δυστυχώς είχε το ατύχημα η μητέρα μου και έτρεχα με τη μητέρα μου, το εργατικό ατύχημα στα χωράφια. Εκείνη την περίοδο από συναδέλφισσα έμαθα με αντίστοιχα οικογενειακά προβλήματα, με πατέρα καρκινοπαθή, μητέρα άνεργη και η οικογένειά της ήταν και πολύτεκνη, τέλος πάντων. Άρα υπάρχουν και άλλα παιδιά σαν εσένα. Γιατί ναι, εδώ μαθαίνω ότι ναι, παρόλο που είχε καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα από γιατρούς, από τα επίσημα έγγραφα, τέλος πάντων, την πάντα είναι άνεργη και τα λοιπά, στην Βρετανία το μόνο που της είπαν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να σε βοηθήσουμε και να δώσεις αυτά τα χρήματα με δόσεις. Αν μας επιτρέπεις, Λαβρέτη, θα πρέπει να πούμε ότι έχασες τον πατέρα σου, τα συλληπιτήριά μας, κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Έτσι λοιπόν ο Λαβρέτης θα έπρεπε και να σπουδάζει και να δουλεύει. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και πρόσφατα η μητέρα του έπεσε θύμα εργατικού ατυχήματος και μάλιστα κινδυνεύει με μόνιμη αναπηρία. Αυτό το παιδί λοιπόν που δουλεύει για να ζήσει τη μάνα του και να καλύψει και τις υποχρεώσεις του σπιτιού, αυτό το παιδί που με χίλια βάσανα πήρε το πτυχίο του και θέλει να βγει στο στίβο της ζωής, ρε παιδί μου, του λένε ότι για 150 ευρώ και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Λαβρέντη. Εδώ δεν βγήκε σήμερα για να πεις, εγώ δεν έχω, δώστε μου, για να το δω, γιατί είναι περήφανο παιδί. Ξέρετε τι είπε, μην τολμήσετε να πείτε ότι
Και θα το πούμε τώρα δημόσια, Λαβρέντη. Μην τολμήσετε. Εννοείται. Εμένα καταρχάς από χθες που έχει ξεκινήσει αυτό, με έχει συγκινήσει πραγματικά η στάση των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου. Όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι περισσότεροι βασικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, έχουν κάνει ψήφισμα στη στήριξη αλληλεγγύης για μένα. Λαβρέντη μου, επικοινώνησε. Άνθρωποι στα social μου στέλνουν και μου λένε ότι θα πληρώσουμε εμείς. Κάποιοι άλλοι παίρνουν την ίδια τη φοιτητική μέρινα και λένε θα τα δώσουμε εμείς για το παιδί, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Λαβρέντη μου, από το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε κάποιος μαζί σου από τη στιγμή που έσκασε το θέμα? Όχι, πέρα από την ανακοίνωση που βγήκε στον τύπο. Κάτι άλλο δεν έχω. Εδώ βλέπω ότι και βουλευτές κάνουν ερώτηση στην Βουλή. Το θέμα θα φτάσει και στη Βουλή. Λαβρέντη... Αυτό το ζήτημα είναι αυτό. Δεν είναι ότι... το προσωπικό δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τους υπόλοιπους φοιτητές, οι οποίοι περνάνε το αντίστοιχο, θα το περάσουν. Σήμερα είμαι εγώ, το προηγούμενο εξεταστική ήταν η συναδέλφισσα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Τη Δευτέρα ήταν η γυναίκα που την πετούσαν έξω από το σπίτι της. Ναι. Και ρωτάω και τον κόσμο κιόλας, δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος που στήριξε τη γυναίκα αυτή και την αγκάλιαση που την πετούσαν έξω από το σπίτι της, δεν θα μπορούσε να δώσει και 100 ευρώ για να πληρώσουν το θέμα δεν είναι μπορούσε, εκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι εκεί. Έτσι είναι και εδώ πέρα. Και δεν είναι αυτό το ζήτημα το να δώσει 100 ευρώ. Το ζήτημα είναι να καταργηθεί αυτός ο κανονισμός, ο οποίος πετάει τους φοιτητές έξω από το δωμάτιά τους ενώ το δικαιούνται. Και ότι τα παιδιά που πηγαίνουν στη φοιτητική εστία δεν είναι εμπόρευμα. Τα παιδιά που πηγαίνουν στη φοιτητική εστία, αυτό το αυτό, πηγαίνουν στη φοιτητική εστία γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Αλλιώς θα νοικιάζαν ένα σπίτι. Από χθες το βράδυ κιόλας και θα σας προτείνω κιόλας και να το αναδείξετε αυτό το ζήτημα. Σας έχω στείλει και πώς είναι η κατάσταση εστίας με τα κτίρια κτλ. Το ότι επειδή έχει ακουστεί εδώ και καιρό ότι και από δημοσιογράφους και τα λοιπά, ότι καλό θα ήταν να δίνουμε και χρήματα για τη συντήρηση και τα λοιπά. Δεν υπάρχει καμιά συντήρηση. Έτσι. Και όχι από τη στιγμή που οι γονείς μας καθημερινά, εμείς οι ίδιοι, στους χώρους δουλειάς μας, πληρώνουμε την αβάσταχτη φορολογία, να μας λένε ότι πρέπει να πληρώνετε και την εστία την οποία μένετε. Πάντως, με ελληνικά εισοδήματα και με χαμηλά. Αγόρι μου, εσύ δεν πήγες. 17.000 αγόρι ευρώ, αγόρι μου, εσύ δεν πήγες στη φοιτητική εστία στο δωμάτιο για να κάνεις κατάληψη. Εσύ δεν πήγες για να μην πληρώνεις ενίκιο, για να πηγαίνεις στα μπαράκια το βράδυ. Πήγες γιατί είσαι ορφανός από πατέρα, θα πρέπει να δουλεύεις για να συντηρήσεις το σπίτι και είχες την ατυχία στα χωράφια η μητέρα σου να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και κινδυνεύει με αναπηρία. Και συντηρείς ένα σπίτι. Αυτό δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν. Λαβρέντη. Αυτό το πράγμα όχι, δεν το γνώριζαν. Εγώ έχω στείλει από αρχές της εβδομάδας την επιστολή στον κύριο Πρίτανη, γιατί θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως τώρα την πήρα. Το γουλιδάκι τώρα. Δεν είχα καμιά απάντηση. Μετά. Μιλούσα, προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον ίδιο. Λαβρέντη μου, και θα ελπίζουμε τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ένας περήφανος νέος άνθρωπος και χαρήκαμε πολύ. Απλά αυτό, εγώ θέλω να περάσω στον κόσμο ότι δύο πράγματα. Ότι η μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα, αυτό που βάζει μπροστά και ο Σύλλογος Εστιακών, και ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει να καταργηθεί. Και δεν είναι μόνο προσωπικό ζήτημα, εγώ δεν είναι ήξερα... και για τους άλλους φοιτητές που έρχονται εγώ από δεν πίσω. Ήξερα... Αυτό πρέπει να περάσει. Εγώ δεν ήξερα προσωπικά, η Μαρία πολύ πιο νέα μου είπε έτσι, το ήξερε, ότι τα παιδιά που πηγαίνουν στις φοιτητικές εστίες πληρώνουν κάποιο συμβολικό έστω ποσό. Εμείς το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε, Λαβρέντη.